Το θέμα της παρένθετης μητρότητας φέρνει για μία ακόμη φορά στο φως η ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που αποκάλυψε στον Αλφα ότι η καλύτερη της φίλη θα γεννήσει το παιδί της. Όπως θα ακούσετε να λέει η ίδια δυνατή να τεκνοποιήσει και το όνειρό της εκπληρώθηκε χάρη στην αγάπη της φίλης της. Ξεκίνησε ως ένα χαριτωμένο αστείο μεταξύ δύο γυναικών και κατέληξε σε ένα ανέλπιστο δώρο ζωής. Μια νέα γυναίκα, ήδη μητέρα δύο παιδιών, προθυμοποιήθηκε να φέρει στον κόσμο το παιδί της καλύτερης της φίλης και του συζύγου της μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η παρένθετη μητέρα είναι ήδη τριών μηνών έγκυος, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ζωής για το ζευγάρι που δεν μπορούσε για λόγους υγείας να τεκνοποιήσει. Η κοπέλα είναι συγγενικό μου, θα έλεγα, πρόσωπο, γιατί εγώ πάντα την έλεγα ξαδέρφη. Είναι κόρη της νονάς της αδερφής μου. Και μεγαλώσαμε πολλά χρόνια μαζί και αυτή μου έδωσε την ιδέα, μου το πρότεινε και επειδή ήξερε όλο το πρόβλημα που είχα, με όθησε πάρα πολύ και η ίδια στο να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Ήταν χαρούμενες διότι η μία θα βοηθούσε την άλλη για να μπορέσουμε στο τέλος όλοι μαζί να καταφέρουμε να έρθει στον κόσμο ένα υγιές μωρό. Γενετικά το παιδί ανήκει στη μητέρα από την οποία προέρχεται το άριο και το σπέρμα. Ωστόσο δεν πάβει να είναι και εκείνη μητέρα. Αισθάνεσαι ότι θα είναι δύσκολο να το αποχωριστεί στη συνέχεια ή είναι πολύ συνειδητοποιημένη όσον αφορά αυτό το κομμάτι? Η ίδια έχει δύο παιδάκια 3 και 4 χρονών, έχει ήδη γίνει μητέρα, οπότε το ξέρει και η ίδια ότι απλά κυοφορεί ένα ξένο μέσα σε εισαγωγικά παιδί. Νομίζω ότι είναι πολύ συνειδητοποιημένη, ίσως πιο συνειδητοποιημένη και από μένα. Πριν περάσουν την πόρτα του Κέντρου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, τα δύο ζευγάρια συμβουλεύτηκαν έναν ειδικό ψυχολόγο, ενώ στη συνέχεια έκαναν αίτηση προκειμένου να πάρουν την άδεια του δικαστηρίου. Προϋποθέτει συμφωνία των μερών, χωρίς αντάλλαγμα, και πρέπει και η αιτούσα και η οικειοφόρος να είναι κάτι και Ελλάδος. Αισθάνομαι σαν να είμαι έγκυος χωρίς να έχω τα σωματικά συμπτώματα. Έχω όλη την αγωνία, όλο το... αλλά χωρίς να βλέπω, ας πούμε, την κοιλιά μου να φουσκώνει. Είναι δύσκολο και περίεργο και για μένα. Συζητήσατε με το σύζυγο το ενδεχόμενο της υιοθεσίας? Θα το συζητούσαμε αν δεν πετύχαινε αυτή η προσπάθεια. Μπορεί για κάποιους η απόφαση των δύο γυναικών να αποτελεί κορυφαία πράξη αλτρουισμού, για κάποιους άλλους όμως το θέμα γεννά ηθικά διλήμματα. Θα πρέπει να υπάρξει προετοιμασία και πολύ αυστηρή μάλιστα προετοιμασία της παρένθετης μητέρας, έτσι ώστε να είναι πλήρως συνειδητοποιημένη όταν θα αναλάβει το ρόλο της.